χειρό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι πουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, Μπασκετάκη Σαλόνικα, σας καλωσορίζουμε. Τι μου κάνετε, πώς είστε, μη μου αγχώνεστε, θα τα απαντήσω εγώ για εσάς. Είμαστε τέλεια και παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Brokers και Sugar Daddies. Ένα πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι για το μέλλον του θεσμού του κυπέλου. Εδώ στον 8ο όμιλο είναι και οι δύο ομάδες στο 2-0, μόλις με έναν πόντο να τους πατήσει. Διαχωρίζει την ρεδοφόρη και την ρεδοφόρη. Τα πάντα μπορούν να κρυφτούν και μπορεί να αλλάξει και να μέτρησε και θα αλλάξει τον ρούτο του Σουγκυπέλου. Σε γίνει την ξενή τώρα είναι άσχημος στην πρώτη μία επίθεση για τους Sugar Daddies. Ο Μονόπουλος που μένω στο Πανεπιστήμιο πήρε το πρώτο άσχημο τρίποντο γι' αυτόν. Έχουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά την πεντάδα των Brokers, συγγνώμη τα που έχουμε συνηθίσει, ενώ τον Γιώργο βγάζει λάθος πάσα, περίμενε να είναι αντίθεση στη γωνία. Θα αφήνει τις συγκνήσεις βασικός καθώς και ο Κολοκοτρώνης. Τον οποίο τον έχουμε δει κάποιες φορές να έρχεται από τον πάγκο. Δαλίδης. Δίνει στήκο τώρα. Στον πάγκο βρίσκεται και Σίδης ο μαέστρος, ο οποίος έχει τις περισσότερες ασίστ στα ανάλογα παιχνίδια. Για τον μήνα Οκτώβριο, λάθος πάσα και πάλι από τη γωνία του Κολοκοτρώνη τώρα. Ο Μοντόπουλος απέναντι στον Πεκλιβάνη ήταν και ο Μουδοφίδης εκεί πέρα, δεν έπαιξε το 1-2 με τον Μουδοφίδη. Δεν ήξερε να πάει μόνος του απέναντι στον Μουδοφίδη τον παλό. 0-0 λοιπόν στην αναμέτρηση που έχει ξεκινήσει με τα μπούνια. Ο Μουδοφίδης θα πάρει συγκρατεί ο Γάτος, ο οποίος έβγαλε λάθος πάσα τρίτη. Λάθος πάσα της Brokers, ο Πεκλιβάνη δεν κατάφερε να συγκρατήσει, έχει ξεκινήσει μη συγκεντρωμένη στις πάσεις του Brokers. Τι θα περάσει, έχει περάσει και 700 χρόνια. Λοιπόν, σίσκο στην επαναφορά για τους Sugar Daddies. Το φίλις. Είναι περνωσία το ζηλόπα, είναι εκεί μέσα με το δεξί. Οπα, ξεκινάει σοου. Κούρις και Δημητριάδης, Δημητριάδης με όποιον ψηλό και να ματσαριστεί απόψε πρόκειται για ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ματσάπ. Προς τον παρόν τον Ζαφύρη, ο οποίος ανεβαίνει ψηλά για να δώσει σκριν στον Λιβάνη. Ο Μιλιώτα που την κορυφή έκανε μια προσφύση τώρα ο Γάτος, είναι άνθρωπος ο ίδιος στο κριτικό rebound. Ζαφύρης. Δεν θα δώσει τον Λιβάνη, δίσταση για τρίποντο. Δίνει τώρα τον Λιβάνη σε μια τρίποντο, μεγάλη καμπύλη, άσταμο τέρμπολ. Δεν αποτελεί ένα χρόνο της επίθεσης. Σύσκος. Σύσκος τώρα μέχρι μέσα θα γυρίσει, κόπηκε. Ο Λιζάνης λάθος πρόσφατα τώρα έκλεψε από τον Μοδόπουλος. Ένα ακόμα κλέψιμο, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο παιδιό του στη διαπίστωση που γεννήθηκε άσχημα στην προσφυγή. Και πάλι. Γυρίζει τώρα από την κορυφή. Μέχρι μέσα πέρασαν μέσα από δύο από τη γωνία, το Λιβάνης εξτραπάσα, Κολοκοτρώνης και πάλι ένας Γάτος συγκρατεί τώρα εκτός ρακέτας της Αθήνης. Μέχρι μέσα, μέχρι μέσα τώρα ο Γάτος είναι άστοχος και πάλι το Αθήνης θα πάρει το κορυμπάν, όμως θα γυρίσει ούτε τώρα το καλάθι το κορυμπάν του Ιταλής. Σύσκος. Τα 12 δευτερόλεπτα. Μεταφύγει στην για 3. Σάσο, όπως η μπάλα μπήκε και βγήκε. Κολοκοτρώνης στο rebound. Κολοκοτρώνης. Έκανε μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα ο Παναγιώτου, συγκρατεί. Κολοκοτρώνης έκανε μια προσπίση και αυτός και πάει μέχρι μέσα ταχύτατα απέναντι στον Ιταλίο, ο οποίος κόβει τον Ταφύρη. Θα κάνει το καλάθι και μάζει το rebound. Σύσκο. 14 λεπτά. Ο Μπρόμπλος τώρα σούτ για 3, είναι άστοχος και πάλι έχουν βάλει σημάδι στο τρίποντο οι Sugar Daddies στο παιχνίδι τους. Μιέντου. Στο μέσα θα πετάξει την μπάλα, τώρα επιτέλους το καλάθι για τους Brokers, το έψιμαν πολύ ώρα. Κάτσε κανένα σχεδόν 4 λεπτά για να το πάρουν.
κάνει κάποιες λάθος πάσες στην αρχή, όπως προείπαμε και όπως προείδαμε. Σύσκος. Το Ποδόπουλος. Καπέτες του Παναγιώτου. Λάθος πάσα τώρα έγινε στο γάτο, είναι η σειρά του στην Καντάτη, θα βγάλουν μια λάθος πάσα και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παναγιώτου, εύκολα πράγματα, λαμβάνοντας από τον Κολοκοτρώνη. Η άμυνα τώρα από τους brokers στους καρδάτες, οι οποίοι παραμένουν να ήδη στην development. Συστός. Συστός, το ρεβάλι επέτρεψε ο Παναγιώτου. Και στον Πυρί πάει μέχρι μέσα, Συστός, με το φίλησε από τη γωνία. Το φίλησε σε ρόλο 2 περισσότερο. Συστός. Στο παρόν ματ, στο παρόσχημα που παρουσιάζει στους καρδάτες τουλάχιστον. Σφύριμα για φάουλ, θα βρίζει το έχει κάνει. Ζητριάδης. Ο Βόμπλος τώρα με το φίδις και πάλι. Στα υπά. Τρόλτο, Ζητζάλης είναι το screen. Ίσως από τη γωνία και είναι προσπίση, στέκεται και εκτελεί και είναι εύστοχος. Πέρασε από το χέρι του Παναγιώτου. Προσδρόνης, πήρε το γάντο. Τέσσερα όλα λοιπόν. Σε διατρής από τη γωνία είναι άστοχος ο θα είναι λιγότερο εξαιρετικό ρυμπάν το Ζαφύρι. Ρότζερς ανέφεραν ότι δεν ξέρουν τους Σουγκαρδάτες. Σύσκος την επαναφορά. Βόμπλο τώρα. Ωραία τρίπλα πέρασε από τον Κολοκοτρώνη. Μέχρι μέσα μέσα και στον γάτο. Ταχύτητα τους πέρασε για αμφότερους. Πέρασε την πάρα στο καλάθι. Και πότε πέρασαν 5,5 αγωνιστικά λεπτά. Όλα περνάς ωραία στο Μαχητάκι Σαλόνικα. Αυτό είναι συνήθεια. Πάντα συμβαίνει. Περνάει γρήγορα η ώρα. Όπως δεν πέρασε η πάσα και περνάει γρήγορα στον Παπαδόπουλο. Αφήνει αυτό την πάρα στο καλάθι να βάλει τον Δημητριάδη. Μία ακόμα λάθος πάσα και ένα ακόμα lay-up το οποίο δέχτηκαν λόγω αυτής. Καλή τους μπρόκερ θα καλέσουν ένα time-out. Το σκορ είναι στο 4-6, 4-10 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά. 4-8 το σκορ και 4-8 για τη λήξη. Λιβάνης. Τώρα το είπαν και πριν κλείσουμε. Έγινε ένα μικρό λαθάκι, όλα καλά, διορθώνονται αυτά. Λιβάνης ο διατρής είναι άστοχος, ο γάτος θα πάρει το επιθετικό rebound. Είναι άστοχος όμως η ώρα περπάτησε στο τυπάνι. Ζήτησε πάνω και το πήρε. Ζάλλει στο rebound. Μετράζει και την μπάλα, πέρασε ανάμεσα από δύο σύστος. Έχουν στις τρίπλες. Γύρω το κλέψιμο, δεν το έκανα κερδιστή, δεν συμπλήσαμε το νέο πρόσωπο στην πετάδα. Ο Ζαφίρης έχει περάσει τον πάγκο, σύντια 3, έστωχα από τη γωνία. Θα μείνει στο... Έφυγανε πολύ ώρα, 4-11. Αυτό είναι η ομάδα του. Συμβάνης. Στην δική της τώρα Ζαφίρης, τον πάγκο έχει χαμηλώσει το σήμα αρκετά για τους μπρόκερς. Προγάνος μέσα στη ρακέτα. Στην δική της. Και τείχο στο screen που το έδωσε ο Παναγιώτης. Θα μέσα ένα running shot τώρα άστοχο από τον Κολοκοτρώνη. Τείχο στο rebound. Επομένως μέσα στην αγέρα του Βιάδης θα έχει καταγόναν τον Γάτο. Δεν φτάγει να δω στο screen. Βιάδης πέρασε ωραία τώρα ο Παπαδόπουλος. Στο φέντε και σε δεύτερο παίκτη στον Πεκτιβάνη, ο οποίος έφτασε κοντά, πολύ κοντά στο να κάνει φάση για 3 back to back με τον Σίσκο τώρα. Το τρίποδο για τους Σούκαρ Ντάντις, οι οποίοι χτίζουν τη διαφορά, έχει φτάσει στους 10 πόντους, 4-14. Λιβάνης. Λιξιάδης, ο οποίος κάθεται στον πάγκο τώρα για τους Σούκαρ Ντάντις, ανέφερε ότι η Brokers είναι καλύτερη ομάδα από αυτούς στην πρίκη εξυπηρέτευξη. Και μπορείς να οφηθεί για να το πει αυτό. Στην διατρής τώρα δεν μπόρεσε να απαντήσει ο Παναγιώτης, στην διατρής δεν μπόρεσε να σκεφτήσει με το πίτι στο καλό μομέντρο με τη γραμματέρα 65, ήρεμα του δείχνει Σίσκος. Έχουμε αλλαγή τώρα, Τζάνης περνάει στον πάγκο για τους Σούγκαρ Ντάντις. Κυριακίδης εντός, για πρώτη φορά. Τζάνης θα πάρει κάποιος ανάσης. Κυριακίδης. Λιώθει τώρα. Συνεχίζει από τη γωνία, πήρε από τον Κολοκοτρώνη σε μια τρεις γωνία τρίποντα, άστοχο θετικό rebound του Κολοκοτρώνη, άστοχος. Και τριάδισε rebound. Σίσκος. Σίσκος από τη γωνία τώρα.
Παπαδοπουλίδη πάνω από τον Βλόπλο. Τρίπλες παίρνει στον Κυριακίδη. Είναι μια προσπίση στην ελευθερία απέναντι και στον Γάλλο και είναι εύστοχος. 4-16. Ο Σούκαρ Ντάντης έχω πει τη λήξη της πρώτης περίοδου, ξεφεύγουν επικίνδυνα. Νιόντου. Πέρασε συγκρατία απέναντι στον Κουταφίδη. Κάποιος πέρασε ανάμεσα από δύο, θα μπορούσε να το καλάσει την φάουλ. Έχει επίσης μόνο το φάουλ και θα αρχίσεις δύο βολές που του παραχώρησε με αυτό που του έκανε ο Κυριακίδης. Η δεύτερη μπάλα περνάει, είναι μάλλον απ' έξω. 4-16 παραμένει το σκορ. Παπαδόπουλος κατεβάζει μια ακόμα φορά την μπάλα. Παίρνει το Μουταφίδη, ένα ακόμα στον Κυριακίδη. Πίσω πάρει την μπάλα του Μουταφίδη, ξανά από την κορυφή σου πια τρεις. Μουταφίδης είναι άστοχος και τώρα να παίρνει και όλα και τώρα να μην του έκρεψε. Πέρασε, έχει τελειώσει το φάουλ με την Κυριακίδη. Δεν είναι καθόλου συνηθισμένο να έχουμε 4 πόντους στην Brokers στα πρώτα σχεδόν 9 λεπτά. Οι δύο ομάδες πολύ γνωστές στην διοργάνωση και όλοι οι παίκτες. Μονόλης και τα playstyle τους. Playstyles τους. Μιόντου. Ακόμα και οι νέες προσθήκες για τους Brokers οι οποίες αποδίδουν καρπούς. Λάθος πάσα τώρα από τον Γιώργο. Αποδίδω. Τριάδης. Γίνησε τώρα ωραία, έκανε μια προσποίηση, κέρδισε το φάουλ. Όχι, όχι, έχει κάνει βήματα, δικό μου λάθος. Διορθώνω, Κυριακίδης έχει κάνει βήματα. Μάλιστα αν είχε κάνει να υπήρξε και φάουλ από τον προσφυγό του δίπαλο, αλλά δεν υπήρχε. 50 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη της πρώτης περίοδου, με Ρωμανόλης. Τούρισε την πάσα στον Γάτος και κίνησε τώρα σαν να το στουτήρες ο Παναγιώτη που να βγάλει μια πολύ ωραία πάσα στον Βλάχο, που αποτελεί και αυτός είναι ο πρόσωπος του πιτάδα με τον Κολοκοτρώνη να έχει περάσει τον πάγκο για τους Μόβ. Σούταρ λέει ο Ζωφίρης στον Μαρμανόλη. Και το γεγονός ότι προτίμησε την πάσα προηγουμένως στον Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος πέφτει μέσα, πέρασε! Συνεχίζει το στόμα πέντε στο γάτο. Συνεχίζεις. Συνεχίζεις. Να βγάλουμε μια άμυνα, λέει ο Μουταφίδης, Βλάχος. Ο Μαρμανόλης, Βλάχος κεφάλι από την κορυφή. Πολύ φιλόδοξη πάσα έκλεψε και πάλι ο Σίσκος. Στην δική της δεν πήρε. 18-14 η Σούκαρ Ντάντης συγκατοχή για τα τελευταία 8 δευτερόλεπτα. Τρίτη αποστολή και για τις δύο ομάδες του θεσμού του Κυπέλλου, οι οποίες ενώ σου για τρεις είναι άστοχος ο Σίσκος από την κορυφή Μάχος. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Το πετάει στην πάλα του δεν μετράει ή μετράει. Όχι δεν μετράει, δεν θα μετρήσει, δεν είναι. Μικρό σκορ λοιπόν 14-18. Δύο ομάδες οι οποίες είχαν ξεχάσει λίγο το Κύπελλο, δεν έχουν πολύ σύμφωνα με πληροφορίες. Είναι μεγάλα τα, μεγάλα τα διαλύματα και οι όχι υποχρεώσεις αποστόλες των δύο ομάδων στα πρωτοθήματά τους σε Master και Development για Brokers και Sugar Daddy's αντίστοιχα είναι αρκετές για να τους για να κάνουν τους παίκτες να ξεχάσουν το θεσμό τους κυπέλλου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την επανέναρξη της αναμέτρησης. Μην είναι μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην αναμέτρηση με τους Sugar Daddy's να έχουν στην κατοχή Μουταφίδης. Για αυτούς μέσα τώρα θα πάρει την πάρα του Κυριακίδης, ο οποίος παραμένει στο παρκέ. Ακόμα από τον παγκό, Κυριακίδης Βοδόπουλος τώρα. Βοδόπουλος στην κίνηση στις τρίπλες, απέναντι στον Κυριακίδης, θα γίνεται εκτενή λάθος, άσταση, ασφάλεια. Κυριακίδης ζήτησε συγγνώμη, με το επιθετικό rebound θα πετύχει το καλάθι. Συμβήσε το κορμί του ο Δημητριάδης. 4-20, Κυριακίδης. Για τρεις, τώρα έστωχος επιτέλους, επιτέλους για τους Brokers. Είναι έστωχος του Παναγιώτου. Παπαδόπουλος. Για το κλέψιμο, συνεχίζει σε κοντά σε αυτό, αλλά ο Παπαδόπουλος κάνει το δικά του εξτρίμπε, τα μαγικά του. Μια μικρή βόλτα. Βάλει πάση στην οποία θα κλέψει τώρα.
του Παναγιώτου. Παναγιώτου πέρασε στα φωτοστροφίδας μέχρι μέσα, Τσιμικίδης. Ο Μονόλης τώρα στη διαδρύση θα το πάρει, αυτός είναι άστοχος, ο Παναγιώτου περίμενε στη γωνία, δεν πήρε. Ο Μονόλης είναι πολύ ικανοποιημένος με την απόδοση του Παναγιώτου σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος γενικά με την πορεία του με την ομάδα και στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια που έχει παίξει με αυτήν είναι τριπλαδόρος γενικά. Κλάπηκε και πάλι μπάλα τώρα, ο Παναγιώτου βγαίνει στο ρηχτό γήπεδο και πάλι. Εκείνη τη στιγμή αγωνία σχεδόν όλοι απέναντι άμυνα απέναντί του. Ένα άνθρωπο μάχη από τον rebound. Παίρνει την μπάλα τελικά από τον Στυνικίδη Κυριακίδη. Ο Μουταφίδης του για τρεις έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος. Είναι άνθρωπο μαζομένο του rebound. Λάχο. Από τη γωνία Παναγιώτου έχει ζεσταθεί, έχει γλυκαθεί από το προηγούμενο. Συνεχίζει 10-20. Back to back τρίποντα από τον ίδιο. Συνεχίζει το τρίποντο σόου. Ο Παπαδόπουλος. Συνεχίζει τώρα. Συνεχίζει. Για τρεις από την κορυφή. Χόπα! Αν έμπαινε αυτό από τον Παπαδόπουλο. Ωραίο σαρδά. Από τον Παπαδόπουλο θα ήταν ωραίο για τον Καθιάνη. Τσιμικίδης. Μέσα από τη γωνία με περιμένουμε ο Μανώλης, ο οποίος δεν παραμένει τόσο ελεύθερος επί το από την καθυστέρηση του για να πάρει την μπάλα. Κρατεί τώρα ο Ντριάδης. Με συγκουράσει ο Ιακημίδης. Ποιος του προκλειβάνει για τους Brokers. Είναι ο Βάτος και ο Ζαφίδης και ο προκλειβάνης. Και ο Χολογοτρώνης, τέσσερις παίκτες που είχαν περάσει είχαν ξεκινήσει ως βασική κάθε τέσσερα στον πάγκο. Η Δριάδης. Σε αυτό που εκτελεί είναι άστοχος και κινήσει στο rebound. Πέρασε τον Ιακημίδη και πέφτει κάτω Παναγιώτου στο γύρο του εκτελεί. Ο Ιακημίδης είναι εύστοχος. Time out τώρα. Είναι η σειρά των Σουγκαρντάτης να καλέσετε καθώς βλέπουν τη διαφορά που έχει φτάσει ακόμα στις 16 να πέσει στους 8, στο μισό δηλαδή, στο πρώτο τρίμηνο της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Έχουμε επιστρέψει στην αναμέτρηση 12-20 το σκορ. Σύσκος κατεβάζει την επίθεση για τους Σουγκαρντάτης, οι οποίοι καλούνται να βρουν λύσεις και να σταματήσουν το τρένο που μέχρι στιγμής έχει αρκετά βαγόνια. Με πρωτοπόρο τον Παναγιώτου, κυρίως στην επίθεση, αλλά όχι μόνο. Σύσκος. Δεξιάδης είναι το screen, νέο πρόσωπο στην πεντάδοση, για τρεις είναι άστοχος. Υπάρχουν το rebound, Τσιμικίδης συγκρατεί. Δεξιάδης έχει περάσει εκ νέου εντός. Από τη γωνία σου, για τρεις είναι άστοχος. Ο Μαγιώτου, θετικό rebound θα γυρίσει, είναι άστοχος. Ο Τσιμικίδης σταμάτησε την εαυτό του λογικά. Σύσκος. Θα ρίξει τη φάση. Μαγιώτου, κάτι που έχει ανέβει να πιέσει. Συνταφίδης. Στήθηση μέχρι μέσα, έχει θυσία από ψηλότερο παίκτη. Θυσία της. Θυσία της πάλι, αυτός είναι άστοχος. Παναγιώτου, πέρασε από το Σίσκο. Βρίσκεται στην Ζάλη, θα κρατήσει την μπάλα, θα γυρίσει Βλάχος. Στην διατρής είναι έστοχος, 15-20. Τα τρίποτα τα οποία βγαίνουν για τους Rogers τους βγαίνουν που λέμε, αλλά τους μπαίνουν κιόλας. Αυτή η αντίθεση δίνει μια άλλη διάσταση στα πράγματα. Βλόμπλος. Από τον Βυσιάδη μέχρι μέσα παίρνει στο Βλάχο, στέγει την εκτελή, πέφτει προς τα πίσω, είναι άστοχος η μπάλα, έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να μπει Παναγιώτου. Βλάχος πήρε το rebound, Παναγιώτου τώρα είναι σχεδόν όλη η επίθεση για τους Brokers, δεν το αποδεικνύει εδώ πέρα, αλλά έρχεται σαν άλλο στρατήρας ο Βλάχος, να αφήσει την πέρα στο καλάθι, έρχεται από το επιθετικό rebound. 17-20 ακόμα πιο μπροστά, ακόμα πιο κοντά στην σαρίδα οι Brokers. 17-20, διαφορά έχει παίξει στους 3, το αφήνεις. Σύσκος στα 9 δευτερόλεπτα τώρα. Για 3 είναι άστοχος, Τσιμικίδης στο rebound. Τσιμικίδης παίρνει και επιτέλους το σκρίνο τον Αλεξιάδη. Δεν πάει για πάλι. Φάουλ είναι κανονικό, όχι αδιαθλητικό. Τσιμικίδης. Ο Τσιμικίδης θα γυρίσει απέναντι στο Ζιζάλη, είναι έστοχος τελικά, 19-20. Χωρίς τους 20 πόντους του Σουγκαρντάτης.
Έπειτα το time out που πήραν οι Sugar Daddy στην πρώτη τους, φαίνεται να είναι πιο αποδοτική. Δεν είχε από αυτό που πήραν οι ίδιοι προηγουμένως. Ο Βρόμπλος λάθος ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Συγκρατήριο της Ζάλης, όμως αυτό είναι στερόλεπτα. Πέρασε ούτε τώρα φάουλ, απλά έχει σταματήσει το ίδιο εκεί ο Ζάλης που το πήρε. Τρεις Παναγιώδου, αν μπήκε αυτό, δεν μπήκε. Θα μιλούσαμε για εξωγήινες καταστάσεις. Καλά από το κεφάλι από τον Βλάχο, ο οποίος παραμονεύει για μία ακόμα φορά και κάνει κάτι καλό για την ομάδα του. 21-20. Έπειτα από μία πρώτη περίοδο στην οποία πραγματικά τίποτα μα τίποτα δεν πήγαινε καλά για τους Dockers. Έχουν φέρει τούπα το παιχνίδι και είναι μπροστά πλέον με έναν πόντο. Είναι γεγονός. Άνθρωπος είναι πολύ ο Θάχος, αλλά επιθετικό rebound από τον Παναγιώτου. Τον άλλαξε λίγο ο ρόλος. Ο Μεν αυτόχισε και ο Δε πήρε το rebound. Στον για 3 με ο Βρωμανόλης. Ας το δώσει πάλι πέρα. Είναι λογικό να έχουν πάρει και λίγο παραπάνω αέρα από όσο θα χρειαζόταν οι Rockers. Καθαρίστε το μυαλό, πάμε λίγο, λέει ο Μεταφίδης. Θέλοντας να καθαρίσουν μυαλό και να πάνε λίγο. Οι συμπαίκτες του υπάρχει. Μεταφίδης, έχουμε λάθος πάσα, συγκρατεί όμως ο ίδιος. Σύσκος από τη γωνία θέλει να βάλει ένα τέλος στους αντιπάλους στο μέσο με αυτό. Ας όπως στο τέλος στους αντιπάλους λίγο μακάβριο ακούς. Και αυτό τέλος πάντων, Μαρμονόλης. Βλάχος από τη γωνία ο Παναγιώτης δεν είναι να τον αφήνεις ελεύθερο. Δεν είναι να τον αφήνεις ελεύθερο. Είναι άσομος όμως Βλάχος ξανά το επιθετικό λιμπάνο. Το έχουμε δει αυτό το έργο πάρα μα πάρα πολλές φορές στη δεύτερη περίοδο. 23-20. Σύσκος. Συνεχίδης έκλεψε. Αυτό μια μακρινή μεγάλη πάσα, δείξε πάλι δεν το πήρε σε ρίγκινης από τον Σίσκο. Συγκίνησε τώρα υπέροχο τίμου, το οποίο ολοκληρώνεται με θελικό αποδέχτη στον Ιωακιμίδη. Λαμβάνοντας ωραία από τον Παναγιώτου. 25-20. Βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Το πρώτο μισθό που έχουμε παίξει τώρα και στο δεύτερο. Ζάλης έκανε μια προσπίσης, τελεί πήρε το σκρίο από τον Λεχιάδη. Είναι άστομος, πάει ίδιος, είναι το διευθυντικό rebound που μεταφέρε. Ο Ρωμανόλης. Λίγο το πολυγωνία. Θα την περάσει εκτός. Λεχιάδης περνάει στον πάγκο, είναι Λεχιάδης εντός. Λέω το σήμα του Σούγκαρ Ντάντις και δεν υπάρχει αλλαγή παύλα απάντηση από τους Brokers. 2.40 και τη λήξη που το αφήνεις κατεβάζει για μία ακόμα φορά την επίθεση του Σούγκαρ Ντάντις σε πιο χαμηλό τέμπο, σε πιο... Είσαι καρδίδι της Ιδριάντης, πάνε πέρασε από πολύ κόσμο, τώρα ο Κυρκίδης. Ο Κυρκίδης πέρασε απέναντι σε δύο αντιπάλους που πήγε να δώσει σοου, όχι αστεία, έχει κερδίσει το σπάουλ από τον. 28, ναι, αυτό μου το αφήνει. Κάτσουμε και λίγο γιατί πολύ ορθοστασία, όλα καλά. Οπα, με την πρώτη από Παπαδόπουλος, οκ. Αυτά είναι τα σημαντικά, 26-20. Θα φύγει σε 6 το κόστο να μάρουμε το ρεύμα στο πρώτο break. Μονόλης,
Από κάτω την μπάλα. Λάχος. Ο Μανώλης τώρα. Είναι μια σπίση, ο Παναγιώτης πάει μέχρι μέσα στην εκκίνηση. Πέρασε πίσω από τον Τσιγύρο από τον Παπαδόπουλο, ούτε στον Παναγιώτη από τη γωνία και πάλι άτομος. Πάρει το εκκίνηση και λοιπόν. Και πάρα από την Τριάδη λίγο πριν πετάξει την μπάλα σε αυτόν. Και μπαμπέξικα λίγο, όπως θα έλεγε η δουλειά μου. Στην εκκίνηση στις βολές. Έτσι όπως την πρώτη. Στην δεύτερη. Πάσα στο Ζαναμπίδη με το Φίλης. Για τρεις επένδυσης στο Μαζομανόλη, δύσκολο ο Παναγιώτης το rebound. Δεν πέρασε το Σίσκο, δεν είναι ο Σίσκος του Κατφάουλ. Είναι μέσα, βετάει την μπάλα κάτω το καλάθι και είναι εύστοχος. Μαζίδη. Τώρα. Φίλης και κάτω το καλάθι είναι άστοχος, το παίρνει στον Παναγιώτη και πάρει ήδη σε εξαιρετικό rebound. Ένα και 17 και τελείξει της έδωσης περίοδου. Μηδέν φαίνεται τραυματικά. Είστε ένα φάουλ για Μπρόγκερς, δίσκος. Ζιάδης Ζιάνης τώρα θα φτωχίσει η ευέλικτη πλάκο. Ο Λόγκος 2021 στην διοργάνωση, στην αναμέτρηση, όχι. Με καμία αναμέτρηση δεν κρατάει 3 χρόνια. Ο Ρωμανόλης πήρε τον πλάκο στο 3, είναι άστοχος. Ζιάνης θα φτωχίσει τώρα. Δίσκος. Μέσα με το φίλι τώρα. Μια προσπίση και πάει και αυτός προς τα μέσα επειδή είστε κατά μέτρο που είναι άνθρωπος σε φυσικό λοιπόν την Ζάνης. Κάνε το καλάθι και είναι αυτός. 30-24 διαφορά πέφτει στις 6. Ο Μανώλης. Με την κίνηση που εκτελεί είναι άνθρωπος και βγάζει το rebound στο 18-18. Σύστος. Σύστος σταματάει, δεν κάνει βήματα, δεν παίρνει φάουλ. Σταφίδης θα κάνει μια βόλτα από τη γωνία τώρα δραστηριοποιείται. Σύστος σε 3 απέναντι σε άμυνα από σε καλή άμυνα και ως εξωμένη θέση του Τσιμικίδη. Μέρα περνάει εκτός και αυτός είναι το τελικό σκορ. Δύο μάλλες πάρα στους Πάλιους. 30-26, τελικό σκορ του πρώτου μισού. Δύο ομάδες που μόνο από ό,τι κοιτάζονται στα μάτια. Είναι ένα απίστευτο ξέσπασμα, οι Brokers έχουν παραφέρει μερικώς όμως, βρισκόμενοι πίσω με 4 πόντους οι Sugar Daddies. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τρίτη περίοδο, η οποία μπορεί να κρίνει πολλά για την αναπέτυξη. Επιστρέφουμε μετά από φυσιολογικά και τα δεδομένα λίγας λεπτά. Το διάλειμμα περίπου σε δένιση. Κάντος. Τώρα και με εκεί, η οποία είναι για τους Brokers, η Ράνι Φλόντερ. Ας το πω από τον Τσιμικίδη. Διάδυση. Ο Ζούμπλος τώρα. Τσιμικίδης θα γυρίσει ο Τσιμικίδης είναι άστοχο και τυπικό rebound. Τρύπος από εδώ μέσα στο Ρεγιόν, έκανε από τρεις τιμούς. Τσιμικίδης. Τσιμικίδης, Τσιμικίδης τώρα. Βάλει σε πόδι από τον Τσιμικίδη. Θα πρέπει να
πάση από τον Γάτο. Την βάλει από την γωνία τώρα για μία ακόμα φορά. Αλέξα τον Ζαφύρι. Χέφτη τον τρώει το χέρι, τον βλέπω εγώ. Την τάσα να τη βρήκε στον Ζαφύρι που πετάξει. Αυτή την μπάλα στην ώρα που τελείωσε, θα τη βρήκε στον πίσω από τον Ζαφύρι. Προτενάζει τελικό της τρίτης του Ζαφύρι. Ζαφύρι. Ο τώρα σε τρίπες της γκάλης είναι ένα ακόμα screen για μία ακόμα φορά. Πολύ ωραίες τρίπες και... Οπα, η μπάλα πάει και πάλι πάνω από το πέμπτο. Φύρμα αλλαγές. Αυτός ο Παναγιώτης περνάει εδώ. Άλλος τώρα. Πρώτη συνεσκαστή πάσα, δεν θα περάσει. Για τη δίκη. Ωτσιάδης. Ωτσιάδης τώρα, το φίλης. Δεν θα έκανε μια προσφή, συνεσκαστή πάσα, Ωτσιάδης πήγε πολύ του Ζαφύρη μπάλα. Είχε πάει κάπως για βοήθεια. Δεν κάνει τα βοήθεια. Αλεξιάδης στην προφορά. Ζαφύρης. Έχει τον Κυριακίδη, θα την στρέψει όλη την μπάλα. Κάποιος έγινε τώρα στα ανοιχτό λίγο από το τρόνο, θα βρει και πάλι στο καλάθι. Ο μέτρ του ίδιου για τους Brokers, 32-26. Ποιος τώρα. Το Μουστάκης παίζει τένις στην άλλη πλευρά. Ή επιόχη, καλά, καλή, σε τόσο. Έχεις τον Σίμερ. Τρίπες από τα φίλες, πέρασε από την δική της για 3-4. Και το 2-29 αποφάσεις να πείτε δεκομένες χάνουν εδώ συναλλογικών. Από τον τριπτικό φακό. Κάνει το wow factor. Και δική της φέρνει το screen, θα πετάξει μπάλα. Έστοχος απαντάει. Είναι το γάντο. Και όταν πέντε 29 πια. Ο πρώτος δίλεπτο έφυγε χωρίς φάουλ από τα μία μπάλα. Είχε αποκλέψει ο Κολοκοτρώνης για μία και για δύο φορές το έκανε τελικά. Ο Σύντρος δείχνει τόσο σαν νύχτα ο Κολοκοτρώνης. Είχε ένα δύο ενός και είχε να βγάλει κάτι πολύ περίπτωση. Θα συγκρατήσει όμως την τσιμπή της δεύτερης μπάλα. Τι του πάσα από την πάρα στις εξεγόνισης να περιμένει εκεί πέρα. Αφήνει τώρα την νέα όπως την πάρα. Μέσα πέρασε, λέει άπασμος, ψηλά, πολύ ψηλά θα πάρει το πληθυντικό ριμπάν, ούτε τώρα ο Γάντος. Μισιάδης. Χορεύει και να τραγουδά καλύτερα. Επιθετικό rebound από το γάτο. Και το καλάθι. Όσοι το προχωρήσουν 35-32 και πάλι διαφορά στους 5. Συμφερτούμε το παιχνίδι Brokers. Δεν θυμίζουν σε τίποτα με τίποτα την ομάδα που είδαμε στα πρώτα 10 λεπτά. Όπα, έχει πέσει τώρα πάνω από τον... Συνεχίζει το κεφάλι. Ωραία. Χαμόγελο και από τις δύο. Αυτές θέλουμε να βλέπουμε τέτοια σκηνικά. Γενικότερα στον αθλητισμό. Αυτά έχουμε τις φωνές. Από κάτι τέτοιο, αυτό είναι ο κανόνας αυτό και όχι η εξαίρεση. Αλεξιάδης. Προφήνεις από τη γωνία, πρέπει το σκηνό του Αλεξιάδη. Για τρεις διακύρισης είναι άστοχος, κάτω στο rebound. Λυκύρης. Από τη γωνία τώρα Αλεξιάδης.
Γκάρτος, Σιχιβάνης. Πάλι. Δεν έχει βάλει φλάγκο, θα γυρίσει για τρεις τάφτυπος. Εδώ ο Δρόνης. Βραφίδης. Αυτός, τρεις τάφτυπος. Άλλο πέρασε αυτός. Με την κύριη τέσσερα και την γραφή γυλίκη, ο Παπαδόπουλος περνάει εντός για τους μπρότερς. Θα λυσιάζει στον παγκό. Ωραία, γιατί θα ψαράσει να κάνει παρέα στον... Στον εαυτό του να κάνει παρέα, γιατί και αυτός μας καλή παρέα είναι. Στους για τρεις είναι έστοχος και πάλι που το αφήνεις. Κρύο αίμα! Κρύο αίμα, ζεστό μυαλό, ζεστό χέρι. Αυτή είναι η φάση. Θα το κάνεις. Στο μυαλό τώρα τι έχει, το σημαίνει τι είναι. Λογοδρόνης από τη γωνία. Τριγίδης. Καλώς βγαίνει ο τρίποντο που συμβάνει στο διατρίς, θέλει να το πάρει και αυτός. Θέλει να το πάρει και αυτός, θέλει να το βάλει και αυτός. 40-35, τι γίνεται στο Χρήστο του Ερντομ. Ο Πρόμπλος. Ο Πρόμπλος στις τρίπλες, από την μία, από την άλλη. Ο Πρόμπλος βρίσκεται στον Ζιάδη. Πέρασε ανάμεσα από 2, σύστος του για 3, είναι άστοχος. Ψηλά το θετικό ριμπάου. Άλλο από τον Πρόμπλο. Βγάλει πάνω τώρα από τα φίλια από τη γωνία για 3. Σε ταμπλό από τη γωνία άστοχος στο θετικό ριμπάου. Προδρόνι. Τελικίδης. Βρίσκεται ο Τζιβάνης. Ω, φαουλ. Γωνία. Δύο γίνεται φαουλ. Μετά από σχεδόν επτάγον της κάλεπτας στην τρίτη περίοδο. Παναγόνι περνάει εντός. Τζιβάνης στον πάγκο. Δεν είναι εκτός από τη ώρα. Βγάλεις. Στο μεταξύ εδώ στη θέση του Μιχαήλ για τους συνεργαντές. Μορφόπλος. Μορφόπλος φέρνει το σκέφτο της Ζητάλη, 1,4 της Δημητριάδης. Το κάνει να επιστρέψει μπάλα σε ποιον. Μορφόπλος από τη γωνία. Για τρεις αυτός, όχι αυτό, Ζιζάκ θα πάρει το δικό rebound όμως. Θα πρέπει στον Φραγιώτη που θα γυρίσει με το ανάποδο layout, είναι άστοχος. Ζιζάκ, πέρασε ένα στο απέναντι προς το Φωτόπουλο. Είναι στο μόνο, Φραγιώτη. Ο Μαγάλης παίρνει στην άμυνα στον Ζιζάκ, είναι άστοχος και τρίβεται το δικό rebound, όχι το καλάθι όμως από τον Μεγάλο Φίσκο, θα πάρει, θα συγκρατήσει την μπάλα. Ζιζάκ τώρα. Πάει για το δικό του σκόου, είναι άνθρωπος που θα σπρώξει την μπάλα του Τζέλ. Εκεί που είναι ο αντίπαλος πάγκος, πολύ δυνατά. Την μπάλα εννοούμε.
Πλωτοτρώνεις από τη γωνιά. Η γραφεία στην μισή της έκανε μια προσπίση στην παρεμβρήμα. Το παιχνίδι θα πάει. Η μπάλα είναι άστοχος. Ο Ροπατώνης δεν είναι την rebound. Ο Ροπατώνης από την κορυφή σου για 3 είναι άστοχος. Σε ψηλά, πολύ ψηλά, θα πάντα την rebound. Τα έχει όχι τόσο ψηλά. Ο Ροπατώνης θα κάνουμε και εμείς όμως. Ο Ροπατώνης τώρα μέσα παίρνει τον παγιδό της δύο. Πήρα το rebound. Έχει την πάρξη καλάθη. 43-35. Στήριγμα. Πέρασε τον παλάτι εδώ. Του τέννις. Είναι μέσα, πέφτοντας κάτω, φαίνεται στην τελική δημιουργία για αυτό κάτω. Θα τον κόσμο, τον όλους. Μέχρι μέσα τώρα έκοψε ωραία, ο γάτος πήρε θετικό νεπάρ του Μαρίδη, την ισία από την Ζάνη και από την Ζάνη δεν θα φέρει περιπάω. Φαίνεται στον Παρδονόμι, δεν του έκανε το φάρο τόσο, Παρδονόμπλος. Παρδονόμπλος, στήριγμα. Όσα μιλά. Ο Παρδονόμπλος στην επαναφορά. Σύγκος, για 3 είναι άστοχος. Το rebound. Τι τρέχει τώρα ο Παναγιώτου. Μέχρι μέσα, κόμπηκε με φάουλ για μία ακόμα φορά για δύο βολές. Τώρα. Άσος δεν είναι πολύ ο Παναγιώτου. Δεν είναι ακόμα. Εκτός αν μας βαρθεί και μας φύγει τώρα. Δεν νομίζω. Μέσα από την δεύτερη. 44-35. Ο Παναγιώτου. Πρώτος χέρι με χέρι στο πραπίδι. Τα 28 δευτερόλεπτα. Το οποίο 12 είναι για τους Sugar Daddies. Όπως είπα στον Τζάρις τώρα θα χάσει το πόδι του χτύπησε μπάλα στην όλα άντρας 19 δευτερόλεπτα λοιπόν όλα για τους Brokers. Οι δύο βρίσκονται μπροστά με 9 μπορούν να περασπεράσουν τον διψήφιο. Τιμικίδης. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Τρία αποστολή των δύο ομάδων στον 8ο όμιλο του Κυπέλλου. Όποια ομάδα κερδίσει θα φύγει από την κατάσταση του περίοδου ΑΕΤΙΚΙ. Κάνει την περίοδο του θεσμού του Πέλου, για 3 είναι άστοχος. Στο μήνυμα, δηλαδή ο Τιμικίδης. Πρόεδρο, συγκεντρωθεί και προλαβαίνει. Είναι άστοχος όμως το Παπαδόπουλος. Θα έρθει τη διαφορά στους 7 πόντους. Κρίμα για αυτό και τους Σκορδάντες οι οποίοι κρίνουν την τρίτη περίοδο. Στο μήνυμα με 9 πόντους για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει. Δεν θα προσπαθήσουν να αλλάξει η συγκατάδη στην τέταρτη και τελευταία στην οποία βρισκόμαστε. Πολύ κοντά είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει στην τέταρτη περίοδο. Έχουμε επανέλθει για την τέταρτη περίοδο, δεν έχουμε επιστρέψει, τώρα θα ξεκινήσουμε. Δεν είμαστε χρόνο ταξιδιώτες. 44-35 λοιπόν το σκορ. Στην τέταρτη έχουν την κατοχή, έναρξη τέταρτης λοιπόν. Και πιθανώς τελευταίας περίοδου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει παράταση, μεταφέρουμε. Κάνει βάθος το Μουταφίδη, θα την δώσει τελικά στη γωνία αυτός. Μέσα στο έτσι και εξελί, άστοχος, θα πάρει το rebound. Πάρα πολύ μεγάλη. Μαχαμονόλης. Από τη γωνία τώρα ο Τσιμικίδης στα 14 δευτερόλεπτα, Μαρκονόλης θα πληγωρηθεί. Μίλησε ο Κολοκοτρώνης στο για 3 από τη γωνία, άστοχος ο Παναγιώτου, τσιμικό rebound από κάτω. Μαρκονόλης. Ο Κολοκοτρώνης τώρα έκανε μια προσπίση, απέναντι στον Παναγιώτου, ο οποίος παίζει καλή άμυνα. Τσιμικίδης έχει βρεθεί ελεύθερο στο μεταξύ του για 3, είναι άστοχος, γράφος, μάχη για το rebound από τη κόρη πάνω. Τσιμικάλη, ο οποίος βγάζει την κίνηση στον Παναγιώτου, αυτός με κάποιες τρίπλες που τα αφήνει, αφήνει στο καλάθι, ωραία, ωραία εκτελεσμένη επίθεση από το Sugar Daddies.
Προφήτηση. Μέσα ρολάρι ωραία, είναι άνθρωπος δείξε δίνω το Προφήτης. Το έτοιμα του δεκτό. Είναι μέσα στο τελεί τώρα άστοχος στο Παναγιόντου. Ο Βλούντος rebound. Προφήτης. Για τρεις και πάλι. Και πάλι εύστοχος, 52-48. Σε περίπτωση που τελείζει στην Κεντάκη. Πάρουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να είναι νόμιμπετ MVP. Ορμανόλης η διαφορά. 10-5 και πάλι στους 4. Νάχος, αφήνω με το παιχνίδι. Μόλις 100 πόντι συνολικά σε 5 και 20. Αγιόντου. Σε 2 είναι άστοχος, είναι μπάλα μου πάει εκεί που είναι μεταφύδι. Μεταφύδι. Βγάλισε για 3 και πάλι το βιολί του. Είναι άστοχος όμως, ξεκούρδισε το βιολί τώρα. Πέρασε από την baseline, Βλάχος τώρα. Στην για 3 απέναντι στον Παπαδόπουλο, είναι άστοχος, ο πρώτος θα πάρει τον rebound. Παπαδόπουλος. Πέρασε απέναντι στον Βλάχο, θα πετάξει την μπάλα, έτσι όμως και αυτός στο πάρτι του Σουγκαρντάνη. 52-50. Ο Ρωμανόλης. Τώρα παίρνει το σκέτο Βλάχο. Αντρίξε τον Δημητριάδη και ο Δημητριάδης μέσα με ανοιχτά χέρια. Θα συγκρατήσει ο Δημητριάδης στα 10. Παίρνει τον Αλεξιάδη. Ωραία πάση στον Βλάχο, ο οποίος έχει βρεθεί ελεύθερος. Μέσα σε πολύ κόσμο. 54-50. Τι μάτς βλέπουμε στο μισό του Έρντο. Προβόλος. Δύο, θα πετάξει την μπάλα, δύο πολλές. Θα συγκρατήσει. Προφήτης. Για το κλέψιμο του δέκα να τσιμικίνεις. Τώρα ακολουθεί ταχύτητα ο... Προφήτης θα κάνει το φάουλ. Είναι δύο βολές. Συντερδευτικά διαφυγικό Παναγιώτη. Είναι το πήρα. Είναι το προφήτη. Τρίτη 40 για τη λήξη της τέταρτης φυσικά περίοδου. Πλάκος θα κοιτοποιήσει εδώ πέρα, Σίρκος κάνει την επανεφάνισή του μετά από πολύ πολύ ώρα στο παρκέ. Μητοφίδης. Έτσι το σκρίνε που ζητάλει το 3 και το 9 σε εκτελεί εύστοχος 36-32, το σοου συνεχίζεται. Δεν σταματάει με τίποτα Μητοφίδης. Μητοφίδης. Παναγιόντου στα 3 και 14 για τη λήξη. Πλάκος είναι το σκρίν. Και τώρα θα συγκρατήσει ο πρόβλημας. Ούτως πέντω πίσω στα προτές. Απ' τη γωνία μου τα φίλες για τρεις άνθρωποι αυτή τη φορά. Λάχος. Άνθρωσε, έκλεψε. Ο πρόβλημας. Και μέσα τώρα φίλες πάνω στο καλάτι. Άστοχος επιθετικό. Ωρι πάνω της Ζάλη απέναντι σε δύο ψηλούς. Ο Λάχος για τη μύτη.
Αφήστε την εκτελή με δεύτερη προσπάθεια για τον Παπαδόπουλο. 56-54. Απίστευτα φύρο από το Γκίνι. 52-42. Μπορεί σαν μακρινό όνειρο πλέον. 56-54 τα νέα δεδομένα του Κοσελιού. Στην εκεί του. Με μόνο σπίτι μέσα, χορευτικό ενέργειο. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Εκεί θα πάρει το ψηφιακό ριμπάμπι. Κλειστή θα πετάξει με τα ανάποδο. Λέει από την μπάλα. Στο καλάθι 38-54. Σε λίγο crunch time. 2-15 Σίσκος. Σίσκος για 3-4 πίσω από πού σε τον αφήνει. Δεν το κάνει για πολύ λίγο. Τώρα πίσω του μέσα δεν το πιστεύει. Για κοινήνης. Κοινήνης. Λάθος πάσα και πάλι δεν στείλει. Ξέρει λάθος που είναι σύγχρονο και Παπαδόπουλος. Με την βάνη έχει κερδίσει πάρα από αυτόν. Μιλάω το φάουλ, 4-4. Στην 3 Σίσκος είναι άστοχος, στην Λυγίδης στο rebound. Στην Λυγίδης τρέχει. 1-45 για τη λήξη, στην Λυγίδης. Θα μεγαλύτερο με τη γωνία. Πέρασε από τον Διάδη και είναι άστοχος. 6-4. Τι είναι κλέψιμο! Τι έκανε. Σίσκος. Κρυπνίω όλο αυτό μεγάλο. Και χαμόγελα από τους αμόνους τους παίκτες στον πάγκο του. Προτέρησε με τον Ρόλης Λαπίδης. Άλλος και κολοκοτρώνης. Πέρασε, ζητάει από την γωνία μου τα φύση για να κοιμήσει ένα ακόμα καλά. Τι και φάουλ! 60-56. Και ο Παπαδόπουλος στον κόλπο. Κυρίως προς τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Πρώτη πάλι στις 3. 1-19. Ο χρόνος πέφτει, οι παλμοί ανεβαίνουν στο Χριστό του Έρντομ. Παναγιώτου. Παναγιώτου από τη γωνία τώρα της Ελληνικής. Γίνει προς τα μέσα από τη γωνία. Παναγιώτου σε 3 airball. Σύντρο το rebound. Ένα λεπτό ακόμα, πέρα θα περάσει εκτός. Το Ελληνικής. Και πίεσε πάλι πάρα πολύ. Time out. Είναι από τους Brawlers που έχουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε επιτρέψει λοιπόν στην αναμέτρηση. Διορθώνουμε το time out που έχουμε καλέσει Sugar Daddy, το έχει Brawlers. Δικό μου λάθος. Τους βιάζονται σκοντάφτη. Sugar Daddy's έχει παραφέρει με τον Βλάχο. Να μιλάμε στον Μαφιόντου. Γραφίδης, 20 δευτερόλεπτα. Χωρίς φάουλ λοιπόν. Η εντολή που έχει δοθεί από τους Brokers για τους Brokers. Είναι μέσα ο Παπαδόπουλος, Σίσκος. Κάνει μια προσπίση πέρα του Μαναγιόντου. Η γωνία τώρα της Τζάλης έχει εκτελεί για 2. Είναι άστοχος, Σίσκος θα πάρει με την πόλη πάνω χωρίς να γίνει ένα δεύτερο. 2 δευτερόλεπτα. Σίσκος έχει κλειστεί ασφικτικά. Τουλάχιστον πνευματικά. Παναγιώτου. Από τη γωνία της Ελληνικής. Στην γωνία στην άλλη γωνία. Στα 11 δευτερόλεπτα. Στην Ελληνική της Μπέκη Βέση ανάμεσα από 2. Παναγιώτου από τη γωνία. Κάνει μια προσποίηση. Στην Ελληνική της Βέση ελεύθερο. Στα 11 δευτερόλεπτα. Παναγιώτου είναι άστο. Εύστοχο με ταμπλό. 62-37. Κοιτάμε το πέρα το πράγμα. Γίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πήρε το φάρσο για 3 γρήγορα. Άστοχο με airball. Το κεφάλι σε rebound. Κοιτάμε το πέρα το πράγμα. Κοιτάμε πέρασε. Δεν πήρε, δεν έκανε φάουλ στον Παπαδόπουλο. Τελικό σκορ το παιχνίδι θα τελειώσει. 62-57, όχι, θα πάρει το τρίποντο.
δεν θα μπει από τον Παναγιώτου. Τελικό σκορ λοιπόν 62-57. Μια αναμέτρηση που τα είχε όλα. Στην παράταση είδαμε μια εντελώς διαφορετική ομάδα από τους πρώτες. Μια πάρα πολύ κακή εμφάνιση στο πρώτο δεκάλεπτο. Τα έφεραν όλα μαόνα του μπας στα επόμενα τρία. Του Βερνάμπης, οι οποίοι έχετε από την καλή τους εμφάνιση, δεν μπόρεσαν να ανακάμψουν από την πρώτη περίοδο και μετά. 3-0 λοιπόν, αίτητοι, νιώσουν την κανονική περίοδο της ομίλους, δηλαδή. Οι Brokers, χρεώνοντας το Sugar Daddy's, πρώτο του 7ου ομίλου, νομίζω κατά πάσα πιθανότητα θα είναι Γαλανού Ρακούνς. Κάπου εδώ πέρα προσφέρεται στην κειμένη μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το πτυχογουστικό υλικό για μία ακόμα φορά, για μία ακόμα βραδιά από το του 7ου. Ευχές για όμως συνέχεια να είστε όλοι και όλες καλά, όπως και ό,τι αυτό να σημαίνει για τον καθένα και την καθεμιά. Γεια σας!